Θα ήθελα να, σαν συντονιστής του ΣΥΡΙΖΑ Καστοριάς, εδώ στα γραφεία, υποδεχόμαστε την καινούργια οργάνωση νεολαίας του κόμματος, ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι μεγάλη χαρά για μας να βλέπουμε ένα ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας, να οργανώνεται, να είναι ευαισθητοποιημένο για τους προβληματισμούς που έρχονται, υπάρχουν για το αύριο. Είναι μεγάλη χαρά να βλέπεις νέα παιδιά να έχουν ανησυχίες πραγματικά για το να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους και να προγραμματίζουν τη ζωή τους επαγγελματικά, κοινωνικά. Είναι πραγματικά μια συγκυρία αυτή τη στιγμή, γιατί τα προβλήματα τρέχουν, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και είναι πραγματικά το ευχάριστο το να παίρνουν νέοι άνθρωποι τη ζωή στα χέρια τους και να εντάσσονται στην κοινωνία με τους προβληματισμούς. Λοιπόν, καλωσορίζω όλα τα παιδιά, τον συντονιστή της νεολαίας. Εύχομαι η οργάνωση να προχωρήσει, να έχει υγεία, ζωή και μακροημέρευση και πιστεύω ότι σε συνεργασία και με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και η νεολαία μπορούμε να οργανώσουμε πάρα πολύ καλές εκδηλώσεις προς ενημέρωση του κοινού. Σε μια περίοδο που η Νέα Δημοκρατία έχει δημιουργήσει ένα συνολικό πλαίσιο ανασφάλειας και αβεβαιότητας και για τους νέους ανθρώπους κυρίως, αλλά και ευρύτερα για την ελληνική κοινωνία, η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ αναπτύσσει τις δυνάμεις της, διευρύνει την απεύθυνσή της και μαζικοποιείται καθημερινά. Στα πλαίσια αυτά, βρεθήκαμε σε όλες τις πόλεις της περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας για να ιδρύσουμε οργανώσεις νεολαία ΣΥΡΙΖΑ παντού. Τελευταίο σταθμός είναι η Καστοριά, όπου σήμερα θα γίνει η τριτική διαδικασία για να υπάρξει και εδώ από εδώ και πέρα οργάνωση. Και τα παιδιά εδώ, οι σύντροφοι και συντρόφισσες, οι νέοι σύντροφοι και συντρόφισσες, να δώσουν τη μάχη για το ΣΥΡΙΖΑ και για την τοπική κοινωνία και κυρίως για τους νέους ανθρώπους της περιοχής από αύριο κιόλας. Η έξαρση της πανδημίας, η τεράστια οικονομική και κοινωνική κρίση που έρχεται, αλλά και οι παλινοδίες όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, συνθέτουν ένα πλαίσιο στο οποίο οι Έλληνες πολίτες και οι Ελληνίδες δεν μπορούν να είναι ήσυχοι. Εμείς καλούμε όλη τη νέα γενιά, τους νέους ανθρώπους, αυτούς που δημιουργούν, που παράγουν στον τόπο τους, που θέλουν να παλέψουν για τον τόπο τους, να έρθουν πλάι στην νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, να ενταχθούν στην νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ και να παλέψουμε όλοι μαζί για μια καλύτερη ζωή, για ένα καλύτερο αύριο. Να ρωτήσω, υπάρχει ανταπόκριση στο νέο αυτό εγχείρημα εδώ στην Καστοριά? Υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση μέχρι στιγμής. Το πρόπλασμα για την νεολαία ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε εδώ και καιρό, επομένως σήμερα ήρθαμε εδώ πέρα για να βάλουμε τη σφραγίδα της ίδρυσης της οργάνωσης. Από εκεί και πέρα είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος ότι τα παιδιά εδώ, οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες, θα οργανωθούν, θα δουλέψουν, θα αγωνιστούν για να μπορέσει η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ να φτάσει από άκρη της άκρη του νομού και να δώσει απαντήσεις σε πολλά από τα κομβικά ζητήματα που απασχολούν την περιοχή. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλωσορίζουμε στην Καστοριά τον γραμματέα της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, τον Σωτήρη τον Αλεξίου, τον σύντροφο Ευθύμη Λαπαδά, υπεύθυνο από το Κεντρικό Συμβούλιο της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ για τη Δυτική Μακεδονία. Και φυσικά τα παιδιά τα οποία έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμα της νεολαίας, έχουν εγγραφεί στο ΣΥΡΙΖΑ μέσα από τη διαδικασία του ΆΗ ΣΥΡΙΖΑ, γεγονός που αποδεικνύει ότι η προσπάθεια που κάνει το κόμμα μας για να ανταποκριθεί με μεγαλύτερο δυναμισμό και περισσότερη μαζικότητα σε κάθε χώρο είναι ένα κάλεσμα που έχει ανταπόκριση. Για μας λοιπόν σήμερα, για τον ΣΥΡΙΖΑ στην Καστοριά, είναι μια μέρα νεανική. Με λαμπερά πρόσωπα, με πρόσωπα που έχουν την διάθεση της προσφοράς. Ξεκινάει λοιπόν η ίδρυση της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ στην Καστοριά. Εγώ θέλω να ευχηθώ στα παιδιά να έχουν μια παρουσία δημιουργική, δυναμική, μια καλή συνεργασία μεταξύ τους. Και το μόνο που θέλω να πω από την πλευρά μου είναι ότι στο μέτρο των δυνατοτήτων μου θα βοηθήσω όσο μπορώ στο να ευοδοθεί αυτή η προσπάθεια. Η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ βέβαια είναι μια οργάνωση η οποία είναι ανεξάρτητη,
την ευθύνη για τις δράσεις, για το πώς θα κινηθεί, την έχουν τα ίδια τα παιδιά, στα οποία εγώ από καρδιάς εύχομαι καλή επιτυχία. Και τόπο στα Νιάτα. Σήμερα στην Καστοριά δίνουμε τόπο στα Νιάτα. Είναι για μας πολύ μεγάλη χαρά η δημιουργία αυτής της οργάνωσης. Για πρώτη φορά οργάνωση νεολαία στην Καστοριά. Και θέλω να ευχαριστήσω τον καθένα ξεχωριστά και ιδιαίτερα το Κεντρικό Συμβούλιο της Νεολαίας και τον Γραμματέα. Χαιρετίζω και εγώ αυτό το νέο πολιτικό εγχείρημα στην Καστοριά. Στόχος της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ Καστοριά αποτελεί η μαζικοποίηση της νεολαίας. Γιατί ανέκαθεν το πιο ριζοσπαστικό κομμάτι της κοινωνίας ήταν οι νεολαίοι. Επομένως, καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε νέα προβλήματα σε μια σύνθετη πλουραλιστική κοινωνία και πιστεύω ότι θα υπάρξει δυναμική απάντηση εκ μέρους της νεολαίας. Χαιρετήσω και εγώ λοιπόν από τη μεριά μου, σαν νέο μέλος της νεολαίας εδώ πέρα της τοπικής κοινότητας του ΣΥΡΙΖΑ. Να πω ότι όσο περνάει το χέρι μας, θα είμαστε μπροστά σε όλους τους αγώνες που μπορεί να δώσει η νεολαία για το καλύτερο αυτού του τόπου. Είμαστε ανοιχτοί σε όποιον και όποια θέλει να συμμετέχει σε αυτήν την νέα προσπάθεια και εύχομαι υγεία σε όλους, να πάμε μπροστά με δυναμικά και να λύσουμε όσο πιο πολλά προβλήματα μπορούμε, γιατί αυτός ο τόπος έχει δυνατότητες, έχει νεολαία που μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλες αυτές τις καταστάσεις και είμαστε εδώ πέρα για να παλέψουμε γι' αυτό.